Μετά την έξωση του Όθωνα και την κατάληψη της δυναστείας των Βίτελσμπαχ στην Ελλάδα, οι επαναστάτες με το πρώτο τους ψήφισμα προς τον ελληνικό λαό της 10ης Οκτωβρίου 1862 ανήγγελαν ότι θα συγκαλέσουν Εθνική Συντακτική Συνέλευση, η οποία θα εκλεγόταν με καθολική ψηφοφορία και η οποία θα είχε ως έργο την σύνταξη της πολιτείας και την εκλογή ηγεμόνος, όπως χαρακτηριστικά έλεγε. Έτσι ήταν από την αρχή δεδομένη η μοναρχία στην Ελλάδα. Ο θρόνος θεωρήθηκε απλά ως χειρεύον. Και τούτο γιατί αυτή ήταν η θέληση της Αγγλίας που κυριαρχούσε αυτή την εποχή στα πράγματα της Ευρώπης και επιπλέον και των συντηρητικών στοιχείων που επικράτησαν μετά την έξωση του Όθωνα στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδος. Οι δημοκρατικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να συγκροτηθούν σε πολιτική δύναμη ενιαία ώστε να αξιώσουν την αβασίλευτη δημοκρατία. Οι δυνάμεις αυτές αποτελούνταν από το στρατό που διατηρούσε το φιλελεύθερο πνεύμα του 1921, από τους δημοκρατικούς των αστικών κέντρων που είχαν υποστεί τους διωγμούς της βαβαροκρατίας και επιπλέον από την αγροτιά, από τα ευρύτερα στρώματα της αγροτιάς που στέναζαν κάτω από την εκμετάλλευση των κοτσαμπάσιδων και των εμπόρων. Η Αγγλία για να εδραιώσει τη θέση της στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς σκηνοθέτησε την εκλογή ως βασιλιά της Ελλάδος του πρίγκιπα, του Άγγλου πρίγκιπα Αλφρέδου. Παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι Άγγλος πρίγκιπας δεν μπορούσε να ανέβει στο θρόνο γιατί αυτό το απαγόρευε το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830, το οποίο όριζε ότι κανένας υπήκοος των τριών προστάτητων δυνάμεων δεν μπορεί να ανέβει στο θρόνο της Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, προχώρησε αυτή την εκλογή. Η Εθνική Συντακτική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση της Αγγλίας ομόφωνα και μετά τη ματέωση αυτής της επιλογής, ο τότε Πρωθυπουργός της Αγγλίας, Λόρδος Πάλμερστον, περιέφερε το στέμμα της Ελλάδος σε όλες τις αυλές της Ευρώπης, αλλά δεν έβρισκε πρόθυμο πρίγκιπα να το αναλάβει. Έτσι τελικά το προσέφερε στην αυλή της Δανίας και ειδικότερα στον δευτερότοκο γιο του τότε διαδόχου της Δανίας, Χριστιανού, και ανιψιό του τότε βασιλιά της Δανίας, Φρυδερίκου. Το όνομά του ήταν Γουλιέλμος Αλφόνσος Φερδινάνδος Γεώργιος και ανήκε στον μεγάλο βασιλικό οίκο της Ευρώπης, Σλέσβικ-Χολστάιν, και στον ιδιαίτερο κλάδο Γκλίξπουργκ. Η Εθνική Συντακτική Συνέλευση αναγόρευσε αμέσως τον Δανό πρίγκιπα, βασιλιά της Ελλάδος, στις 18 Μαρτίου 1863, με τον τίτλο Γεώργιος Πρώτος, βασιλεύς των Ελλήνων, σε αντίθεση με τον τίτλο του Όθωνα, ο οποίος είχε ονομαστεί βασιλεύς της Ελλάδος. Με αυτό ήθελε να υποδηλώσει η Εθνική Συντακτική Συνέλευση ότι ο νέος μονάρχης δεν είναι ο κυρίαρχος μιας χώρας, αλλά το σύμβολο ενότητας ελευθέρων και αλυτρώτων Ελλήνων. Μετά την επίσημη αναγόρευση του Γεωργίου του Πρώτου ως βασιλέως των Ελλήνων από τους πληρεξουσίους της Β' εν Αθήνες Εθνοσυνελεύσεως, συζητήθηκε και το ζήτημα της προσφοράς του στέματος στην Κοπενχάγη. Τότε, στις 24 Μαρτίου του 1863, μετά από ψηφοφορία, εξελέγει τριμελής επιτροπή
η οποία θα υπομειζόταν αυτή την αποστολή, δηλαδή της προσφοράς του στέματος στον νεοεκλεγέντα Γεώργιο. Επικεφαλής αυτής της επιτροπής τοποθετήθηκε ο θαλερός αγωνιστής και τέος πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Κανάρης. Η επιτροπή υπό τον Κανάρη έφτασε στην Κοπενχάγη στις 13 Απριλίου του 1863 και κατέλησε στο ξενοδοχείο Φένιξ. Η επίσημη τελετή της προσφοράς του στέματος στον Γεώργιο τον Πρώτο πραγματοποιήθηκε εδώ, στη Δανία, στα ανάκτορα του Ρόζενμπορκ στις 23 Μαΐου του 1863. Πράγματι ήταν μια λαμπρή τελετή στην οποία παραβρέθηκε ολόκληρη η βασιλική οικογένεια, οι πρίγκιπες και φυσικά ο ίδιος ο Γεώργιος ο Πρώτος, προς τον οποίο έτεινε τα σχήρας του ο Κωνσταντίνος Κανάρης, δίνοντας συμβολικά την νομιμοποίηση προς τον νέο εκλεγέντα ηγεμόνα. Αξίζει εδώ να πούμε ότι η διαδοχή αυτή του οίκου των Γκλίξμπουργκ μετά την έξωση του Όθωνα, μετά την κατάλυση δηλαδή της δυναστείας των Βίτελσμπαχ, υποδήλωνε ότι η Ελλάδα περνούσε σε μια νέα φάση με έναν θεσμό, το βασιλικό θεσμό, θεσμό αντιδραστικότατο, τον οποίο οι ίδιοι οι Έλληνες αγωνιστές είχαν αποδοκιμάσει και είχαν επιλέξει μέσα από τις συντακτικές συνελεύσεις του αγώνα το αβασίλευτο πολίτευμα. Τώρα έρχονταν οι δυνάμεις να διαιωνίσουν έναν θεσμό ξενόφερτο στην Ελλάδα. Η αφετηρία για τη δικαίωση των εθνικών διεκδικήσεων και του αλύτρωτου ελληνισμού θα πραγματοθεί μέσα από την ενσωμάτωση των Ιωνίων νήσων στην Ελλάδα το 1864. Η πολιτική διείσδυση της Δύσης στην Ανατολή άρχισε περί τον 10ο-11ο αιώνα. Η Βενετιά ήρθε στα Ιόνια νησιά ήδη από το 1383 όταν κατέλαβε την Κέρκυρα και μέχρι το 1500 λίγο-λίγο επεκτάθηκε σε όλα τα Ιόνια νησιά, αν εξαιρέσουμε τη Λευκάδα, την οποία κατέλαβε το 1684 απελευθερώνοντάς την από τον τουρκικό ζυγό ο Φραντσέσκο Μοροζίνι. Το ολιγαρχικό πολίτευμα της γαλινότατης δημοκρατίας της Βενετίας, όπως ήταν ο επίσημος τίτλος της Σερενίσιμα Ρεπούμπλικα τη Βενέτσια της εποχής εκείνης, κατέλησε ο Ναπολέον το 1797 και οι δημοκρατικοί Γάλλοι, αργότερα δε οι αυτοκρατορικοί Γάλλοι, ήρθαν στα Επτάνησα. Δεν ήρθαν μόνο ως κατακτητές, έφεραν μαζί τους και τις νέες ιδέες, τις ιδέες του διαφωτισμού, εκείνες οι οποίες κατήβγαζαν στην Ευρώπη της εποχής και οι οποίες επηρέασαν βαθύτατα τα ανώτερα στρώματα της επτανησιακής κοινωνίας. Οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι έφεραν το 1810 τους Άγγλους, οι οποίοι διαχειρίστηκαν τα νησιά από το 1815 δυνάμει της συνθήκης της Βιέννης. Και από το 1817 τα νησιά είχαν πλέον και δικό τους σύνταγμα. Ήταν δικό τους κράτος. Υπήρξαν ανεξάρτητο κράτος. Το κράτος υπό το όνομα Ενωμένα Κράτη των Επτά Ιωνίων Νήσων. Στάτη Ουνίτη Ντελεσέτε Ίζολε Ιόνιε. Κράτος υπό την προστασία της βασιλίσσης της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτό το κράτος είχε θεσμούς. Οι θεσμοί ήταν εκείνοι του συντάγματος του 1817. Υπήρχε κοινοβούλιο, όπως υπήρχε και γερουσία, και ύπατος αρμοστής. Ο ύπατος αρμοστής ήταν η ανωτάτη εκτελεστική εξουσία, η οποία ήταν, όπως γίνεται αντιληπτό, στα χέρια των Βρετανών. Thank you.
Η απελευθέρωση και της κυρίως Ελλάδος και η δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους είχε και αυτή τις δικές της συνέπειες στον χώρο των Επτανήσων. Υπήρχε πλέον ένας χώρος ελεύθερος, ο οποίος ανήκε πλήρως στους Έλληνες, ήταν αυτός ο χώρος του Βασιλείου της Ελλάδας. Η νέα αυτή εθνική αναφορά έδωσε στους Επτανησίους το όραμα, αλλά τους έδωσε και την ευκαιρία να αναπτύξουν μια νέα πολιτική απέναντι στην προστατεύουσα Βρετανική αρχή. Άρχισαν λοιπόν τότε οι κοινωνικοί αγώνες και θέλω να σας θυμίσω ότι η Επτάνησος είχε κοινωνικές ομάδες, είχε ένα είδος κοινωνικών τάξεων, όπως αυτές είχαν κληροδοτηθεί μέσα στα χρόνια από την εποχή που οι Βενετσιάνοι είχαν εισαγάγει, όπως πριν από λίγο είπαμε, το σύστημα το δικό τους της δυτικής οργάνωσης των κοινωνιών. Στην Επτάνησο αναπτύχθησαν τρία κόμματα. Το κόμμα των Καταχθονίων, όπως ακριβώς τους ονόμασαν εκείνη την εποχή, και το όνομα αυτό δείχνει ακριβώς το ρόλο τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι έπαιζαν στο πολιτικό παιχνίδι της Επτανήσου. Ήταν εκείνοι οι οποίοι επιθυμούσαν να συνεχιστεί η αγγλική κυριαρχία και ο αγγλικός τρόπος διακυβέρνησης των νησιών. Ήταν οι μεταρρυθμιστές, το κόμμα των μεταρρυθμιστών, που απειρτίζεται από εκείνους οι οποίοι πίστευαν ότι με μικρές μεταρρυθμίσεις και λίγο-λίγο θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί και η κοινωνική δικαιοσύνη και η ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Η ένωση η οποία ήταν το κύριο σύνθημα των ριζοσπαστών του τρίτου και του κόμματος εκείνου που ανεδείχθη τελικά και το σπουδαιότερο, το κόμμα το πλέον δυναμικό που συγκέντρωσε τα πλέον δυναμικά στελέχη της πνευματικής ηγεσίας των νησιών εκείνης της εποχής και που εκτός από την Ένωση είχε και ένα ολόκληρο πρόγραμμα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Βλέπουμε δηλαδή ότι για πρώτη φορά έχουμε στον ελλαδικό χώρο κόμματα τα οποία έχουν μία σαφή κοινωνική αναφορά, θέλουν να είναι τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένης της εποχής κόμματα αρχών. Το κόμμα των ριζοσπαστών ήταν εκείνο που επηρεάστηκε περισσότερο απ' όλα από τα πνεύματα της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν το κόμμα εκείνο το οποίο συγκέντρωσε τα λαμπρότερα στελέχη της επτανησιακής κοινωνίας της εποχής. Ήταν πολλοί εκείνοι οι οποίοι έτρεξαν να βοηθήσουν αυτό το κίνημα και αν συνήθως αναφέρουμε τον Ζερβόια Κοβάτο ή τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη είναι γιατί πρόκειται για τα ονόματα που περισσότερο έγιναν γνωστά κατά την περίοδο αυτή. Κάτω από τις πιέσεις κυρίως των ριζοσπαστών η εξουσία αναγκάζεται να δώσει και μετά να ανακαλέσει και πάλι να ξαναχορηγήσει ελευθεροτυπία, η οποία ελευθεροτυπία επέτρεψε την ένταση του πολιτικού αγώνα. Στη συνέχεια να δώσει την γενική, την καθολική ψηφοφορία, την οποία επίσης το σύστημα δεν μπορούσε να αντέξει. Αναγκάστηκε επίσης η εξουσία να καταστήλει κινήματα στα διάφορα νησιά, τα οποία είχαν έναν μεικτό κοινωνικό και εθνικό απελευθερωτικό χαρακτήρα και εκ των οποίων τα περισσότερα επνίγησαν στο αίμα, όπως εκείνο της Λευκάδας του 1819. Αυτή η κατάσταση έφερνε την εποπτεύουσα αρχή, έφερνε την Μεγάλη Βρετανία σε πολύ δύσκολη θέση. Και όταν το 1862 το καθεστωτικό ζήτημα ετέθη ξανά στην Ελλάδα επειδή οι Έλληνες εξεθρόνησαν τη δυναστεία των Βίτελσμπαχ και αναζήτησαν μια νέα δυναστεία, τη δεύτερη δυναστεία των Ελλήνων, η οποία επρόκειτο να είναι εκείνη του Γεωργίου του Πρώτου, οι Άγγλοι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι που ακολούθησε έριξαν και την ιδέα της ικανοποίησης του αιτήματος των Επτανησίων για ένωση και προσέφεραν τα Επτάνησα στη μητέρα Ελλάδα. Η ένωση πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου του 1864 και ήταν το αποτέλεσμα της δράσης των Επτανησίων μάλλον παρά της καλής θέλησης των Βρετανών.